Άντε, καλωρίζει το. Με το δεξί να πούμε. Το θέμα είναι ότι δεν πάρουμε από εδώ. Παρουσία του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού Φράγκου Φραγκούλη εγκαινιάστηκε σήμερα το πρωί η έκθεση για τη μάχη της Κρήτης στο Στρατιωτικό Μουσείο Χρωμοναστηρίου. Μία έκθεση με ντοκουμέντα, στολές και κοιμήλια που επαναφέρει στο νου τις ένδοξες στιγμές που έζησαν οι μαχητές της Κρήτης. Ο Φράγκος Φραγκούλης στην ομιλία του παρουσιάρχων και φορέων του νησιού αναφέρθηκε στον αγώνα και την προσφορά εξαίροντας τους κριτικούς με αφορμή την 70η επέτειο. Ευτυχώς για μας υπήρχε συναντήληψη με τους συμμάχους και πολεμήσαμε μαζί. Ευτυχώς για μας που δόθηκε η ευκαιρία στον κρητικό λαό να αποδείξει ότι δεν χρειάζεται να έχει σύγχρονα όπλα για να μπορέσει να αντιμετωπίσεις τον πιο καλύτερα εξοπλισμένο και εκπαιδευμένο στρατό όπως ήταν αυτός ο γερμανικός. Ο ίδιος τόνισε πως με τη μάχη της Κρήτης οι Έλληνες απέδειξαν πως γνωρίζουν να αγωνίζονται για την ελευθερία. Βγήκαν λοιπόν οι κρητικοί, πολέμησαν με αξίνες, με πέτρες, με ό,τι βρήκαν μπροστά τους και συνέβαλαν ώστε πλέον των 3.000 Γερμανών από τα πλέον επίλεκτα τμήματα όπως ήταν αυτά των ελεξοδιστών να χάσουν εδώ τη ζωή τους. Και η Κρήτη συνέχισε να προσφέρει καθ' όλη τη διάρκεια της κατοχής αυτά τα οποία είχε υποσχεθεί στη μητέρα πατρίδα. Να απασχολήσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερες δυνάμεις του εχθρού και όχι μόνο, αλλά να δώσει παράλληλα καταφύγιο με κίνδυνο που πολλές φορές το πλήρωσαν με τη ζωή τους αυτοί οι αφανείς ήρωες, οι απλοί άνθρωποι που δεν σταμάτησαν ποτέ να αγωνίζονται για τα όσια και τα ιδανικά της φυλής μας.